Συντάξεις χειρίας. Σας πάω σε άλλο θέμα. Όχι σε περικοπές για χιλιάδες δικαιούχους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Ποιος το λέει αυτό? Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων. Πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος. Καλημέρα σας. Καλημέρα και υγεία και χρόνια πολλά. Λοιπόν, για ενημερώστε τον κόσμο τι σημαίνει αυτό, όχι σε περικοπές συντάξεων χειρίας για χιλιάδες δικαιούχους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Κατά πρώτον, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το 2016 ψηφίστηκε η διάταξη που έλεγε εξ ιδίου δικαιώματος παίρνει το 70% του πανόντα και στα τρία χρόνια γίνεται το μισό, το 50%. Δηλαδή, από την αρχική απόφαση το 35%. Θυμάστε ότι, και το έχουμε συζητήσει και μαζί, είπαμε από τότε ότι πρέπει να περάσει άμεσα μια νομοθετική ρύθμιση να παίρνει το 70% εφόρου ζωής. Είμαστε οι πρώτοι, αν θυμάστε. Mm-hmm. Τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί? Βλέπουμε φαινόμενα που έχει εφαρμοστεί. Ναι, αλλά το 2016, μόνο με μία παρατήρηση. Αυτό το 2016 που το αποφασίσανε, γιατί λέγανε ότι ήταν εν μέσω μνημονίων και βαθιάς οικονομικής κρίσης. Το 2024 είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έχουμε αυτή τη βαθιά οικονομική κρίση όπως οι ίδιοι θέλουν να λένε, ή δεν είμαστε εν μέσω μνημονίων όπως οι ίδιοι λένε. Άρα αυτό που είπατε, εφόρου ζωής το 75%, μπορεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να υιοθετηθεί. Σωστό. Απλώς το έβαλα γιατί... Πολύ καλά κάνατε. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι το δίκτυο ασχολείται τώρα. Δεν το λέω για να ανέβουμε εμείς, εγώ λέω την πραγματικότητα. Άρα από τότε έπρεπε τώρα, είχαν το δικαίωμα, είδες τι κάνουμε. Προτείνουμε τώρα, έστω και τελευταία ώρα, να μπει η διάταξη αυτή να λυθεί το πρόβλημα. Πάμε τώρα. Έχουν πάει στο δημόσιο τομέα και στον ΟΓΑ και έχουν εφαρμόσει μετά τα τρία χρόνια την περικοπή από 70 το μισό. Δεν έχει γίνει αυτό σε όλες τις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Και εμείς τι λέμε? Ότι να μην γίνει ούτε τώρα η περικοπή στον ιδιωτικό τομέα, να φέρουν τη διάταξη και να δώσουν πίσω τις περικοπές που έχουν κάνει στο δημόσιο τομέα και στον ΟΓΑ. Κάτι απλό πράγμα βάλαμε εμείς και αυτό διεκδικούμε. Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα δει αυτό το μεγάλο κομμάτι και θα το λύσει. Πρέπει να το λύσει. Ξέρετε γιατί? Εάν πάει στη λογική να πάει να περικόψει τα χρήματα εδώ και 4 χρόνια πίσω, θα δημιουργούν τα άλλα προβλήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε ένα προς ένα. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος θα πάει να του ζητήσει αύριο να δώσει 20.000 πίσω. Πώς θα τα δώσει ο άνθρωπος? Μα τι λέτε τώρα, αναδρομικά, μου μιλάτε ότι θα δώσει πίσω? Εννοείται, αχρεωστήτως καταπληθέντε θα πάνε. Δεν είναι απλό το πράγμα. Εν τω μεταξύ ήταν και άλλα θέματα. Είχαν πληρώσει το 6%. Δηλαδή, εάν κάποιος έπαιρνε 750-700 ευρώ και πάει 350, τα 350 που έπαιρνε κάθε μήνα είχαν πληρώσει 6% παραπάνω. Στάσου κύριε Χατζόπουλε, γιατί κάποιος χάνει το μυαλό του. Αυτό υιοθετήθηκε το 2016. Από το 2016 μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι σε συγκεκριμένα ταμεία... Τα τρία χρόνια όμως, έτσι. Μισό λεπτό. Τα τρία χρόνια δεν έγινε. Είναι το 70% πάνω μετά το 19. Το 20 μιλάμε για το μέτρο. Έτσι. Ωραία. Το 20 θα πηγαίνανε να πάρουν το μισό του θανόντα. Αλλά από τη στιγμή που δεν έγινε αυτό, μιλάμε για 4 χρόνια που συνέχισαν να παίρνουν το 70%. Και παίρνουν ακόμη. Και παίρνουν ακόμα. Τώρα έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και λέει ότι εγώ το κόβω αυτό το 70 και το πάω στο 50. Ακριβώς. Μάλιστα. Το 70 το κάνει μισό, να το καταλάβει ο κόσμος. Ωραία. Και αφορά μόνο του συντάξει. Το που έπαιρνε το κάνει κατευθείαν 35 από εκεί στα 3. Αφορά συντάξει. Γιατί το λέμε αυτό? Αφορά συνταξιούχους, μισό λεπτό, ένα-ένα, βοηθήστε με. Ναι. Αφορά συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, συγκεκριμένα του ΟΓΑ. Όχι, εκτός το ΟΓΑ το έχει κόψει. Από τον ΟΓΑ το έχει κάνει. Γι' αυτό είπατε, έχει εφαρμοστεί σε δικαιούχους του δημόσιου τομέα και του ΟΓΑ. Για τους υπόλοιπους, για τα υπόλοιπα ταμεία. Και δεν έχει εφαρμοστεί όλα τα άλλα ταμεία. Μάλιστα. Και εμείς γιατί ζητάμε να μείνει το 70%? Γιατί αυτός που έφυγε από τη ζωή είχε πληρώσει τις φορές του. Κανονικά.
Άρα, αφού είχε πληρώσει τις φορές και υπάρχει η σύνταξη θανάτου, δεν μπορεί να τη δίνεις για 3 χρόνια το 70 και στα 3 χρόνια. Ωραία. Να το δίνεις. Το δικό του το λάθος. Μα δεν στέκει, δεν στέκει και σαν. Να το πω απλά, δεν στέκει, το ακούει κάποιος και λέει τα 3 χρόνια τι έκανες, το βοήθησες. Μα αφού έχουν πληρωθεί οι εισφορές. Να με συγχωρείτε, αλλά το δικό τους το λάθος θα το πληρώσουν οι συνταξιούχοι. Αυτό πάνε να κάνουν. Αυτό και εμείς βγήκαμε και ξεκαθαρίσαμε τη θέση μας. Θα περιμένουμε ένα μήνα και θα βγάλουμε μετά το δεύτερο κομμάτι. Αυτό που πάω να σας πω, οι επιπτώσεις είναι τεράστιες. Δεν είναι όμως τα. Μα είναι δυνατόν από το 20 και μετά 20 να ζητάς του αλουνού αναδρομικά. Το χρόνο παραπάνω. Κύριε Χατζόπουλε, γιατί δεν πάτε να χτυπήσετε απευθείας και με μεγάλη τόλμη την πόρτα του Μητσοτάκη, μήπως και καταλάβει τι γίνεται. Και τώρα συγγνώμη κιόλας, δεν θέλω να μιλήσω πολιτικά. Εδώ έβγαλε ο κύριος Μητσοτάκης. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι πολιτικό το θέμα, είναι θέμα επιβίωσης. Έβγαλε βίντεο χθες και λέει ότι έδωσε αυξήσεις συνταξιούχους. Λέμε για. Τι να σας πω. Οι συνταξιούχοι που πήραν αύξηση, όχι όλοι, το ένα μεγάλο κομμάτι, ήταν νόμος το 17. Το 17 έλεγε ότι πέρσι πήραμε το 7,75 και φέτος πήραμε το 3%. Δεν το έδωσε ο Μητσοτάκης. Και εδώ το παρουσιάζει, το έδωσε ο ίδιος. Μου λέτε να. Το λέω αυτό γιατί μου λέτε να πάμε να χτυπήσουμε την πόρτα του κυρίου Μητσοτάκη. Τι να του πούμε. Αφού δεν βλέπετε, λέει, αναδρομικά κάθε μέρα παρουσιάζουν. Μάλιστα. Και αναδρομικά. Άρα δώρον άδωρον λέτε. Πάτε δεν πάτε, ούτως ή άλλως. Δεν και πρόκειται να αλλάξουν στάση. Εμείς κάναμε μια κίνηση σοβαρή και είπαμε ότι πρέπει αυτό άμεσα να νομοθετηθεί. Εχθές. Αυτό κάναμε εμείς. Λέω άδωρο. Λέω, μας στείλαμε δελτίο τύπου. Ας μας καλέσουν, τι να πάμε. Πες ότι πάμε στον κύριο Μητσοτάκη. Και τι θα γίνει. Εμείς στείλαμε δελτίο τύπου. Αν θέλει να το κάνει, να το κάνει. Πάμε, δεν πάμε, δεν θα το κάνει, άμα θέλει. Αυτή την έννοια το λέω προς Θεού. Δεν είπα ότι δεν θα διεκδικήσουμε, έτσι. Το κατάλαβα, κύριε Χατζόπουλε. Δωρονάδωρον πάτε, δεν πάτε στον κύριο Μητσοτάκη. Η τακτική τους είναι συγκεκριμένη και πάντα γίνεται το έλα να δεις μέσα στο χώρο των συνταξιούχων επί εποχής τάδε από την αρχή της οικονομικής κρίσης. Κανένα συνταξιούχος αν τον ρωτήσεις δεν ξέρει να σου πει τι, πώς, γιατί και πώς έγινε όλη αυτή η βαβούρα για τους ανθρώπους, οι περικοπές, τα χαμένα από τους ανθρώπους που έχουν πληρώσει πάρα πολλά λεφτά οι ίδιοι και οι εργοδότες τους για τη δική τους την ασφάλιση, για να μην το ξαναπάμε από την αρχή. Γι' αυτό και λέτε ότι τι να πας και να μην πας. Η πολιτική είναι μία και ακολουθείτε με αυτόν τον τρόπο. Μα προσέξτε κάτι άλλο, σήμερα συμπτωματικά, μιας που μιλάμε, βλέπω ένα θέμα στην εφημερίδα. Ακούστε τώρα Νέα Κρήτη, σελίδα 12, και λέει: προέκυψε ένα θέμα υγείας. Μα ακούστε το. Πήγαν να κάνουν τις αναγκαίες εξετάσεις και κάπως έτσι ανακάλυψαν πως είναι ανασφάλιστοι. Ο λόγος για ένα ζευγάρι Ηρακλειωτών που έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους όταν διαπίστωσαν τι τους είχε συμβεί. Αυτό καταγγέλθηκε στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. 39 χρόνια ελεύθερος επαγγελματίας ο άνθρωπος. Η γυναίκα του ήταν ασφαλισμένη από αυτόν. Ήταν πάντα συνεπής στις υποχρεώσεις του. Το Δεκέμβρη πήγε να γράψει φάρμακα στη γυναίκα του και τότε ήταν που ανακάλυψε πως εκείνη ήταν ανασφάλιστη, μην μπορώντας να πιστέψει το τι είχε συμβεί. Λέει, περνάμε μισό λεπτό. Βάζουμε στο σύστημα τα στοιχεία της και βγαίνει ανασφάλιστη. Μένω άφωνος διότι δεν περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο. Εν συνεχεία περνάμε και τα δικά μου στοιχεία, οπότε βλέπουμε πως και εγώ εμφανιζόμουν στο σύστημα ανασφάλιστος. Έτσι ούτε λίγο ούτε πολύ από τη μία ή την άλλη, από τον ΕΦΚΑ, ζήτησαν ξαφνικά να πληρώσω 1.900 ευρώ για να μπορέσω, λέει, να ασφαλιστώ ξανά, λέγοντάς μου χαρακτηριστικά. Εδώ φαίνεται ότι χρωστάτε το 2019 5 μήνες, το 2021 άλλους 7 μήνες. Δεν ξέρουμε που πήγαν τα χρήματα που λέτε ότι πληρώνατε κανονικά. Και για να μπορέσετε να ασφαλιστείτε πρέπει να προβούμε σε ρύθμιση του χρέους σας για το πόσο είναι η εισφορά. Τη στιγμή που τα είχαν πληρώσει οι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει τελικά.
Ναι. Για να λέμε και να ξέρουμε τι λέμε πάνω σε αυτά τα οποία καταγράφει η καθημερινότητα του κάθε ενός από εμάς και βάσει αυτού που σας είπα κύριε Χατζόπουλε πριν από λίγο, ότι από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα αυτά τα οποία βιώνουν οι συνταξιούχοι δεν έχουν πραγματικά ξαναγίνει, δεν έχουν ξαναγίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να σας πω ή αύριο ή μεθαύριο θα καταθέσουμε και στον Πρωθυπουργό της χώρας αίτημα για την επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης. Ναι. Η εισφορά αλληλεγγύη αγγίζει 750.000 κόσμο. Έχουμε φτιάξει ειδικό πρόγραμμα που βγάζουμε τις διαφορές να, πάρουμε τα, να σταματήσει η κράτηση και να πάρουμε τα χρήματα από το 8 του 10 κυρίων και 8 του 11 των επικουρικών. Το έχουμε ξαναπεί πάλι, είναι 9,5 εκατομμύρια στην Τράπεζα Ελλάδος από τα δικά μας τα λεφτά και ζητάμε να πάρουμε τα χρήματα πίσω τη στιγμή που μέχρι σήμερα, αυτό που είπατε προηγουμένως, μας έχουν κρατήσει 145 δις από τους συνταξιούχους. Πού πήγαν τα λεφτά? Και το χρέος αντί να μειωθεί, διπλασιάστηκε. Κάποιος να βγει να πει πού πήγαν τα λεφτά μας? Έχετε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει με τους συνταξιούχους? Όπως το βάλατε και εσείς προηγουμένως. Εμείς ξέρουμε. Εκείνοι θέλουν να πούν ότι δεν είδαν, δεν άκουσαν, δεν ξέρουν. Αφού λένε ότι δεν δώσαμε αύξηση, θα σου φωτάξεις. Κύριε Χατζόπουλε, αφήστε το. Αφήστε το, κύριε Χατζόπουλε. Αφήστε το, γιατί πονάει πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζόπουλε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.